καλωσορίσατε στη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού Δημιουργική Πρωτοβουλία για τον Δήμο Καλαμάτας με υποψήφιο δήμαρχο τον Θανάση Βασιλόπουλο. Συμπολίτες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, στις 23 Ιανουαρίου στην παρουσίαση παράταξής μας σας κάλεσα να δικαιώσουμε τον τίτλο του συνδυασμού μας, να δικαιώσουμε το έργο και την ιστορία μας, να δικαιώσουμε το μήνυμά μας ενώνοντας δυνάμεις για την Καλαμάτα και τη ζωή μας. Σήμερα, 3 μήνες μετά, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μαζική ανταπόκριση στο κάλεσμά μου. Με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας εμπιστοσύνη, με τη δική σας συμμετοχή, είμαστε η μεγάλη δημιουργική πρωτοβουλία που χρειάζεται ο Δήμος μας. Είμαστε η ισχυρή δύναμη που διασφαλίζει ότι ο Δήμος μας θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά. Είμαστε ενωμένοι, έτοιμοι και αποφασισμένοι να επιταχύνουμε την πορεία για ένα Δήμο λειτουργικό που παρέχει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες μας. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε καλά ότι τα τελευταία χρόνια εργαστήκαμε προτεραιότητα έργα και δράσεις που συμβάλλουν αφενός στην καλύτερη λειτουργία της πόλης και αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συστηματική προσπάθεια, θέληση και αποστηκότητα πετύχαμε πολλά. Με τον υποτελή των Δημοτών που εμπιστεύτηκαν τον Παναγιώτη Νίκα και όλους εμάς τους εργάτες του, ο Δήμος Καλαμάτας εξελίχθηκε σε έναν υγιή οικονομικά και λειτουργικό μηχανισμό που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες. Η πόλη και οι κοινότητες του Δήμου μας γνώρισαν σημαντικές βελτιώσεις. Η καθημερινότητα όλων μας έγινε καλύτερη. Ασφαλώς δεν έγιναν όλα και δεν έγιναν όλα τέλεια. Ο τελικός απολογισμός όμως του έργου μας τα προηγούμενα χρόνια είναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, απολογισμός ιδιαίτερος θετικός. Με την εμπιστοσύνη σας, κάναμε το Δήμο Καλαμάτας ένα Δήμο που αξίζει να ζήσει. Συμπολίτες και συμπολίτες, το έργο των προηγούμενων χρόνων αποτελεί για εμάς τη βάση επάνω στην οποία δημιουργούμε ένα Δήμο ακόμα πιο λειτουργικό, ώστε να προσφέρει ακόμα περισσότερες και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες. Μια πόλη έξυπνη, με πρόσθετες καινοτόμες λειτουργίες για όλους τους κατοίκους της. Ένα περιβάλλον τοπικής ανάπτυξης που αξιοποιεί το πλεονέκτημα του τόπου μας και τις ικανότητες των κατοίκων, ώστε να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες σε κάθε μία και καθέναν από εμάς. Με τους υποψήφιους συνδυασμούς μας, τους συνεργάτες μου, αλλά και την πολύτιμη βοήθεια ειδικών όπου χρειάστηκε, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Δήμο Καλαμάτας. Για την πόλη μας, αλλά και τις κοινότητες, στις οποίες δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και θα παρουσιάσουμε νότα του προγράμματος μας μετά το Πάσχα. Εδώ βέβαια να τονίσω και την πολύ σημαντική συνδρομή του Νίκου του Βασακίνη στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Πριν το πω αυτό. Είναι ένα σχέδιο ρεαλιστικό, κοστολογημένο, απολύτως εφαρμόσιμο. Ένα σχέδιο που διασφαλίζει ότι κερδίζουμε το στοίχημα της επιτάχυνσης της θετικής πορείας του Δήμου μας, ότι κερδίζουμε το στοίχημα της παροχής περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες μας, ότι κερδίζουμε το στοίχημα για καλύτερη ζωή για όλους μας. Φίλες και φίλοι, σας καλώ να αποδεχτούμε τους συνεργάτες μου, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε το πλαίσιο και τη φιλοσοφία του προγράμματος του συνδυασμού μας. Δημήτρης Αδαμόπουλος, ασφαλιστής, κτηματομεσίτης, τέος πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, μέλος του ΣΟΥ Ομοσπονδίας Κτηματομεσιτών Ελλάδος, μέλος ΔΣ Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θέλω δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ, για τους υποψηφίους. Κώστας Αθανασόπουλος, συνταξιούχος.
Αξιούκος. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος επί σειρά ετών και πρόεδρος σχεδόν σε όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας. Γιάννης Αναζίκος, αγρότης, συνοποιός, πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, συνδικαλιστής, αγρότης, πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών ο Άγιος Τρίφων, αντιδήμαρχος Δήμτο. Χρύσα Αναζίκου, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη καταστημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, απόφυτος ΤΕΙ ειδικότητας προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δημήτρης Αντωνόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Μεσημείας, μέλος ΔΟΥΣΟΥ ΕΤΑΠ Μεσημείας. Γιάννα Αντωνοπούλου Πλάγου, εκπαιδευτικός, φιλόλογος, τιτιούχος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πέμπη Αργυροπούλου, ιδιωτικός υπάλληλος, αντιπρόεδρος Συλλόγου Τριτέχνων Νομού Μεσημείας. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος αθλητικού φορέα Δήμου Καλαμάτας, αντιπρόεδρος ΕΤΣ Νομού Μεσημείας, αντιπρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Τσεργιωτόνο Ταΐγετος. Γαλέα Δήμητρα, δημόσιος υπάλληλος δασαρχείου, εθελόντρια στο Σύλλογο Τριτέχνων. Έφη Γιοργανά, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπαιδεύτρια παραδοσιακών τεχνών, ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Σπαρκογίας, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου «Η Φίλη της Παράδοσης». Νάνση Δημοπούλου, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στο ΔΣ του Συλλόγου Μανιατών, γραμματέας ναυτικού ομίλου και πρόεδρος της Θυγατέρες της Πινελόπης. Γιάννης Δούζης, ιατρός, ιατροδικαστής, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης Πάρης του Δήμου Καλαμάτας. Βασιλική Δούμα, ιδιωτικός υπάλληλος, απόφυτος σχολής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Νικολέτα Ζέπου, ιδιωτική υπάλληλος, απόφυτος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βασίλης Θεοδωρόπουλος, απόφυτος Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, στέλεχος πωλήσεων σε γνωστή εταιρεία, γραμματέας του Πανμεσημιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Συνοδοιπόρης στη Φύση, μέλος της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων. Γιάννης Κανελόπουλος, δημοτικός υπάλληλος, πρώην μέλος Δέλτα Σίγμα Φάρης Τίμου Καλαμάτας. Νικήτας Καραμούζης, υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης, τυπιούχος λογιστικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τύπιου με ειδίκευση στο μεταναστευτικό ζήτημα, φοιτητής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Νίκος Καράπελας, φαρμακοποιός, ελεύθερος επαγγελματίας, απόφυτος Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη κλινική φαρμακολογία, σύμβουλος ορθομοριακών σκευασμάτων, εκπαιδευτής τεχνικών φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων στο Δημόσιο ΙΕ Καλαμάτας, μέλος Συλλόγου Τριτέχνων Νομού Μεσημείας. Κωνσταντίνα Πολυμενέα Καραμπότσου, ελεύθερος επαγγελματίας αισθητικός. Ευγενία Κάργα, ιδιωτικός υπάλληλος, απόφυτος ΙΕΤ ειδικότητας τεχνικών φαρμάκων καλλυντικών και περιφερειακών προϊόντων. Θεόδωρος Καρούμπας, συνταξιούχος, δημοτικός υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας. Χρήστος Κολοκοντρώνης,
Βουλής, συνταξιούχος αντιπαστινόμος ελληνικής αστυνομίας, πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας Σάμου, δημοτικής ενότητας Άριος. Ευαγγελία Κουτύπα, εν ενεργή αστυνομικός στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Ηλίας Κουτύπας, έμπορος, δημοτικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΥΓΜΑ Καλαμάτας, πρώην αντιπρόεδρος Διοκλής ΑΕ. Βασίλης Κουντραφούρης, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Μεσσηνίας, Γενικός Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕ Μεσσηνίας, μέλος αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου. Ελένη Κουτρουμπίτσα Ούση, ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλίστρια, πρώην μέλος ΔΣ ΣΥΓΜΑ Δημοτικής Φιλαρμονικής, πρώην μέλος ΔΣ ΣΥΓΜΑ Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας, μέλος της ιατρικής ομάδας του ΜΕΘ, πρώην τοπική σύμβουλος ΛΕΙΚΟΝ και πρώην μέλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Γιάννης Κουφός. Αυτοκινητιστής, αγρότης, πρόεδρος του Τμήματος Μεταφορών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, σύμβουλος της ΓΕΣΕΒΕ, Σωτήρης Κριτσοτάκης, οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας, αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Γεωργία Λαμπροπούλου, γεωλόγος, ειδικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, απόφοιτος τμήματος γεωλογίας ΕΚΠΑ, ελεύθερος επαγγελματίας. Ελένη Λεβεντάκη, εκπαιδευτικός ειδικού δημοτικού σχολείου Καλαμάτας, απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής. Βασίλης Λυγίζος, δημοτικός υπάλληλος. Βασίλης Μανέτας, ιατρός, επιμελητής Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Σαράτος Μαρινάκης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Καλαμάτας. Δασικός υπάλληλος. Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος. Ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικός μονώσεων εφαρμογής ενεργειακών συστημάτων, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμάτας Αγία Τριάδα, πρόεδρος του Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού Συμπαράσταση στη Δυτική Γειτονιά της Αγίας Τριάδας. Βασίλης Μιχαλόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπαιδευτής κυκλοφοριακής αγωγής, μέλος και μουσικός στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας. Γιάννης Μπάτας, υπάλληλος ΤΕΗ Καλαμάτας, αντιδήμαρχος Δήμου Καλαμάτας, πρώην πρόεδρος Συνδέσμου Ίδρευσης, κοινωνικού φορέα, κεντρικής αγοράς και ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Κατερίνα Μπαλαμπάνη, ιδιωτικός υπάλληλος, απόφοιτος τμήματος Μαευτικής ΤΕΗ Αθηνών. Νίκος Πασακίδης, καθηγητής πληροφορικής, από το 2007 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος, έχει διατελέσει επί σειρά ετών αντιδήμαρχος και πρόεδρος σε νομικά πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Νάντια Μπεντιχαβά, υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Φαρμακείο ΕΟΠΗ. Θεανό Μπλέκου, νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, απόφοιτος τμήματος νοσηλευτικής, γραμματέας του Σωματείου Εργαζόμενων Νοσοκομείου Καλαμάτας, μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και του Πανελληνίου Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδος. Χρήστος Μωραγιάννης, ελεύθερος επαγγελματίας.
πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Δημήτρης Ουάπικ, μηχανικός έργων υποδομής, ελεύθερος επαγγελματίας, πρωταθλητής Άρσης Βαρών. Τζίμης Παναγιωτόπουλος, προπονητής Master Taekwondo, ιδιοκτήτης αθλητικών κέντρων στο νομό Μεσσηνίας. Κώστας Παπαδάκης, άνθυπαστινόμος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, τέος πρόεδρος Δήμκο Καλαμάτας. Κώστας Παυλόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη Καλαμάτας, τεχνολόγος γεωπόνος. Γιώργος Πραμαγιούλης, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Κλιματοοικονομικών και Διαχείρισης Κινδύνου του ΑΛΒΑ. Βίκης Γουράκη, ελεύθερος επαγγελματίας, απόφυτος ΙΕΚ ειδικότητας βοηθός νοσηλευτικής και ειδικότητας κομμωτικής. Γιώργος Ταχταπάς, ελεύθερος επαγγελματίας, απόφυτος τμήματος μηχανολογίας ΟΑΕΔ. Παναγιώτης Τομαράς, ελεύθερος επαγγελματίας, απόφυτος τεχνικής επαγγελματικής σχολής, δρομέας υγείας Μεσσηνίας. Βασιλική Μαρία Τσακάκου, προπονήτρια κολύμβησης στις Ακαδημίες Ομάδας της Καλαμάτας, απόφυτος ΣΤΕΦΑ, πρωταθλήτρια Ελλάδος στην τεχνική κολύμβηση, ενεργό μέλος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, αθλήτρια κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ντουμπάι το 2018. Πέτρος Τσόλης, ελεύθερος επαγγελματίας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην Αντιπρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Γιώργος Φάβας, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, ελεύθερος επαγγελματίας, πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων Δήμου Καλαμάτας Διοκλής ΑΕ, πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Αγοράς Ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. Γιώργος Φερετζάκης, δικηγόρος, συνήγορος του πολίτη και της επιχείρησης στο Δήμο Καλαμάτας, συγγραφέας, συνεργάτης Κέντρου Εγκληματικών και Ποινικών Ερευνών Νομικής Αθηνών, διδάκτορας Νομικής Αθηνών. Κέλλη Φερέτου, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου, γραμματέας του Σύλλογου Κουρέων Κομμωτών Νομού Μεσσηνίας, αντιπρόεδρος του Σύλλογου Ρυθμικής του Φιλογυμναστικού Ομίλου Καλαμάτας, εθελόντρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και κλείνουμε με την κυρία Βούλα Χριστοφόρου Κουτουμάνου, έμπορο πολύτεκνη μητέρα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, είμαστε αρκετοί στο να έχουμε. Συμπολίτες και συμπολίτες, αξιοποιούμε το μεγάλο έργο των προηγούμενων χρόνων και κοινοτομούμε όπου χρειάζεται, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ελκυστικό και ανθρώπινο, στο οποίο θα αποτυπώνεται έντονα η νέα σύγχρονη αντίληψη για την πόλη και τις κοινότητες του Δήμου μας. Παρεμβαίνουμε στη διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας της πόλης, αναδεικνύοντας το παράκτιο μέτωπο του Νέδοντα, το παράκτιο μέτωπο και τη ζώνη του Νέδοντα. Βελτιώνουμε την ελκυστικότητά της με σεβασμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες, φροντίζοντας για το αστικό πράσινο και τις κοινότητες της χώρας. Αξιοποιούμε το τουριστικό μας προϊόν, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τον τόπο μας ως ιδανικό προορισμό 365 μέρες το χρόνο. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια με τις παρεμβάσεις μας στην ανάπτυξη της τοπικής ιστορίας και την υποστήριξη μεγάλων καλλιτεχνικών και αθλητικών γεγονότων. Δημιουργούμε μια πόλη ανθρώπινη και αλληλέγγυα, με έμβαση στην κινητικότητα και στις λειτουργίες της.
φροντίζοντας για την καθαριότητα, προωθώντας όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης, παρεμβαίνοντας στην καθημερινότητα της κάθε γειτονιάς, βελτιώνοντας τη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου και προωθώντας τον εθελοντισμό. Στηρίζουμε την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, προωθώντας την ψηφιακή γεωργία, προβάλλοντας ατομικά προϊόντα και φροντίζοντας για τις αναγκαίες υποδομές. Ενισχύουμε την νεολαία, διαμορφώνοντας αξιοπρεπείς αθλητικούς χώρους παντού, ενισχύοντας την καλλιτική παιδεία των σχολών της Φάρης, αναβαθμίζοντας το γρήγορο ίντερνετ στα σχολεία και τους κοινόχρηστους χώρους, διευκολύνοντας τη δραστηριότητα των νέων ανθρώπων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και την ρομποτική. Ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες καινοτομώντας παντού. Στην κινητικότητα, τη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών, στην παραγωγή, στην ψυχαγωγία, στο τουριστικό προϊόν, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Φροντίζουμε για το περιβάλλον, παρεμβαίνοντας στις περιοχές φυσικού κάλους, προωθώντας την ανακύκλωση, βελτιώνοντας τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, επεκτείνοντας την αποχέτευση και σε άλλους οικισμούς. Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για τη διαβίωση των χωριών, μεριμνώντας για την καθαριότητα και την προστασιμότητα, συντηρώντας τις υπάρχουσες υποδομές για την αγροτική παραγωγή και ενισχύοντας κάθε τοπική δραστηριότητα. Θωρακίζουμε την πόλη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, μεριμνώντας για τη συνέχεια των αντιπλημμυρικών έργων και την προεκτευτικότητα του έδωτα. Προωθούμε τις ενέργειες για την αυτάρκεια της πόλης σε νερό και αντικαθιστούμε το παλαιό δίκτυο, προστατεύοντας την υγεία των κατοίκων. Κυρίες και κύριοι, μετά την παρουσίαση της φιλοσοφίας του προγράμματος, ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε περιληπτικά τους 5+1 άξονες και τις 112 πρωτοβουλίες μας. Πρώτος άξονας, καθημερινότητα. Θέλουμε ένα Δήμο λειτουργικό, με καθαρές γειτονιές και κοινότητες και με περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Καθαριότητα. Η υλοποίηση του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερών αποβλήτων, που προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και χυτή, επιβάλλει ο Δήμος να βελτιώσει τις υποδομές αποκομιδής και να ενισχύσει τα προγράμματα ανακύκλωσης. Οδοποιία πεζοδρόμια. Η ποιότητα των δρόμων και των πεζοδρομίων επιδρά καθοριστικά στην οδική και γενικότερη ασφάλεια των κατοίκων μας. Ενώ η αγροτική οδοποιία είναι καθοριστική για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας. Ακριβώς για αυτό το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις σε αιτήσια βάση. Εκπαίδευση, σχολεία, παιδική σταθμή. Στόχος μας η ενίσχυση της λειτουργικότητας σχολικών μονάδων, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η διεύρυνση των δυνατοτήτων της διαβίου μάθησης, με παράλληλη δημιουργία νέων βρεφονιπιακών σταθμών. Παιδικές χαρές. Βελτιώνουμε όπου χρειάζεται τις 43 παιδικές χαρές του Δήμου μας και αξιοποιούμε τους δεσμευμένους χώρους προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες. Δημιουργούμε παιδική χαρά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πόλη αλληλέγγυα και συμμετοχική. Επιδιώκουμε την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών κοινωνικής αλληλεγγύης, τη δημιουργία νέων καθώς και τη στήριξη των θεατρικών ομάδων στο Δήμο μας. Εξυπηρέτηση του Δημότη. Αξιοποιούμε κάθε τεχνολογική δυνατότητα ώστε η εξυπηρέτηση των Δημοτών να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, περιορίζοντας την ανάγκη μετάβασης τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Τοπική οικονομία. Ο Δήμος μας οφείλει να έχει στρατηγικό σχεδιασμό και ισχυρή παρέμβαση στην κατεύθυνση της εγγύησης τοπικής οικονομίας και της ενθάρρυνσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Ίδρυψη αποχέτευση. Με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και έργα αναβαθμίζουμε τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης και θωρακίζουμε την Καλαμάτα και τις κοινότητες απέναντι στην απειλή πλημμυρών. Πολιτική προστασία, αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων. Βελτιστοποιούμε τα υφιστάμενα σχέδια πολιτικής προστασίας με έμφαση στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και με άμεση απόκριση σε επικείμενο κίνδυνο. Φροντίδα για τα ζώα, αδέσποτα. Με συγκεκριμένες δράσεις ενισχύουμε τη φροντίδα των τετράγωνων φύλων μας με στόχο να δώσουμε λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας. Δεύτερος άξονας, περιβάλλον. Φυσικό περιβάλλον. Προτεραιότητά μας η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η φροντίδα και η αύξηση του αστικού πρασίνου, καθώς και η υλοποίηση ευνηματικών περιβαλλοντικών έργων που θα καταστήσει το Δήμο μας πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. Αστικό περιβάλλον.
εφαρμόσουμε και διορθώνουμε το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό όπου κρίνεται αναγκαίο και φροντίζουμε και τη διασφάλιση συμβατών χρήσεων γης για ήπια, αστική, περιαστική και τουριστική ανάπτυξη. Τρίτος άξονας, αθλητισμός. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο κοινωνικό αγαθό, είναι και διέξοδο για την νεολαία και την κοινωνία, παράγοντας σωματικής και ψυχικής ισορροπίας, διαβατήριο για καλύτερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέταρτος άξονας, πολιτισμός. Ο Δήμος μας έχει μεγάλη ιστορία, αλλά και πολύ σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Η ανάδειξή της, η ενδυνάμωση των δράσεων πολιτισμού, η προσθήκη νέων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά δρόμενα αποτελούν προτεραιότητά μας, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την ισόρροπη ανάπτυξη της Καλαμάτας και των κοινοτήτων μας. Πέμπτος άξονας, τουρισμός. Στόχος μας, η ανάδειξη του Δήμου μας ως τουριστικού προορισμού 12 μήνες το χρόνο, με την προβολή του πολυδιάστατου περιεχομένου που προσφέρει για κάθε επισκέπτη. Φίλες και φίλοι, ο πρόσθετος άξονας του προγράμματός μας είναι για μας πολύ σημαντικός. Θέλουμε ο Δημότης να έχει λόγο και ρόλο στα όσα συμβαίνουν στο Δήμο μας. Να μπορεί να παρεμβαίνει, να ασκεί κριτική, να καταθέτει προτάσεις, να ζητά και να λαμβάνει άμεσα πληροφόρηση, να συνδιαμορφώνει αποφάσεις που αφορούν καθοριστική σημασία ζητήματα. Για μας έχει μεγαλύτερη σημασία το να ακούς και μικρότερη το να μιλάς στους πολίτες. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζουμε κλασικές μορφές επικοινωνίας με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Δημιουργούμε ειδική πλατφόρμα υποβολής ερωτήσεων στο site του Δήμου, με υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να απαντά στα ερωτήματα το πολύ σε μια εβδομάδα. Καθιερώνουμε συνελεύσεις περιοχών μια φορά το χρόνο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, όπου ο Δήμαρχος παρουσιάζει το έργο και τις δράσεις του Δήμου και συζητά με τους κατοίκους. Δημιουργούμε ειδικό τμήμα στο site του Δήμου με τίτλο «Η γνώμη σας μετράει», όπου κάθε δημότης θα μπορεί να καταθέτει σκέψεις και προτάσεις του για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου. Για κάθε σκέψη ή πρόταση, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να απαντά σε 15 ημέρες. Καθιερώνουμε το θεσμό των τοπικών δημοσιευμάτων για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας. Αναπτύσσουμε καμπάνιες αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για ζητήματα καθημερινότητας. Συμπολίτες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, στην επαγγελματική μου ζωή έμαθα να μετατρέπω τα σχέδια σε έργο χειροπιαστό, να διεκδικώ τις ευκαιρίες, να αξιοποιώ τις δυνατότητες. Στη διαδρομή μου στην αυτοδιοίκηση συνειδητοποίησα ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ακούς, να σέβεσαι την αλλιά μας, να λειτουργείς συνθετικά, να εμπνέεις και να εμπνέεις από τους συνεργάτες σου. Ζητώ την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για το Δήμο μας, για να κάνουμε πράξη τις πρωτοβουλίες μας, για να συνεχίσω τον πρώτο τόπο μας να πηγαίνει μπροστά. Πιστεύω στις δυνατότητες της Καλαμάτας, αλλά και στις ικανότητες όλων όσων ζούμε στην πόλη και στην κοινότητα του Δήμου μας. Ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες, για να αξιοποιήσουμε την προοπτική, για να ανταποκριθούμε θετικά στις προκλήσεις. Ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις για να επιταχύνουμε τη θετική μας πορεία. Ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις για να κερδίσουμε μαζί το αύριο για τον τόπο μας και για τη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να δώσετε δυνάμεις μαζί μας και σας προσκόμαστε. Συνεργάτες μου και εγώ, ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να τα ακολουθούμε.